Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρες. Κοντά μας ο κύριος Ηλίας Χατζηγεωργίου, φοροτεχνικός. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Ο κύριος Ιωάννης Χατζηθεοδοσίου, πρόεδρος επαγγελματικού επιμελητηρίου Αθηνών. Καλημέρα και σε εσάς. Καλημέρα. Θα θέλαμε όλοι να ήμασταν εκεί, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς. Λοιπόν, και να πούμε και μία καλημέρα στον κύριο Γιώργο Καβαθά, πρόεδρος της ΓΕΣΕΒΕ. Καλή σας ημέρα, Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος. Το επιμελητήριο Αθηνών σε πλήρη απαρτία. Ακριβώς. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε, κύριε Χατζηγεωργίου, με εσάς. Ναι. Καθώς λοιπόν έχουμε πλέον την ανακοίνωση για την αύξηση στον κατώτατο μισθό, 780 ευρώ, ισχύει από 1η Απριλίου, όλα όσα αλλάζουν και όλα όσα πρέπει να ξέρουμε. Ο βασικός μεικτός κατώτατος, βέβαια, ο καθαρός διαμορφώνεται μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών που παρακρατούνται από τον εργαζόμενο, συν την παρακράτηση φόρου που πλέον και ο αμοιβόμενος με τον κατώτατο μισθό, 8ωρος εργαζόμενος, μπαίνει μέσα στο κλαμπ των φορολογουμένων οι οποίοι πληρώνουν φόρο. Εδώ. Άρα γίνεται παρακράτηση φόρου. Σε φεύγει από το αφορολόγητο. Και πρακτικά, ναι, διαμορφώνεται στο ποσό το οποίο θα λαμβάνει στον τραπεζικό του λογαριασμό, ο οποίος, αν μιλάμε για έναν ο οποίος δεν έχει παιδιά, προς τα επόμενα μέλη θα είναι 667 ευρώ. Αν είναι κάποιος ο οποίος έχει ένα παιδί, είναι 669 ευρώ αυτό που θα λαμβάνει στον τραπεζικό του λογαριασμό. Και αν έχει δύο παιδιά, είναι 671 ευρώ. Θα δούμε και την κάρτα μας, αν μπορούμε, για να έχουμε την πλήρη εικόνα. Αυτή είναι η μεικτή μισθή με τις τριετίες. Mm-hmm. Οι τριετίες, να θυμίσουμε ότι υπολογίζονται, είναι παγωμένες με τους εργαζόμενους που έχουν εργαστεί μέχρι 14 Φεβρουαρίου 2012, μετά παραμένουν παγωμένες και εξακολουθούν να παραμένουν παγωμένες. Ναι. Πάμε να δούμε λοιπόν. Και αντίστοιχα, οι καθαροί μισθοί που θα λαμβάνουν όλοι οι εργαζόμενοι ανάλογα με τις τριετίες που έχουν χτίσει μέχρι τις 14 Φεβρουαρίου 2012, είναι αυτοί οι οποίοι βλέπουμε μετά την αφαίρεση των ασφαλιστικών εισφορών. Με ένα παιδί και με δύο παιδιά. Μπράβο. Το μέγιστο, ας πούμε, κάποιον ο οποίος αμείβεται με τον κατώτατο μισθό, έχει τρεις τριετίες και έχει και δύο παιδιά, θα είναι 838 ευρώ και 4 λεπτά μετά την αφαίρεση εισφορών και παρακράτησης φόρου. Να τονίσουμε. Η αλήθεια είναι ότι το καλό είναι να μην σε αφορά η αύξηση του κατώτατου μισθού. Το λέω γιατί ένας εργαζόμενος, δύο εργαζόμενοι θα σας πω εγώ, με δύο κατώτατους μισθούς στο σπίτι και δύο παιδιά και 838 ευρώ επί δύο, δηλαδή 1.700 ευρώ, ας πούμε, mm-hmm. έτσι, χρήματα στο χέρι. Παιδιά, συγγνώμη, αλλά με τα σημερινά δεδομένα, στα σούπερ μάρκετ, στα ενίκια, στους λογαριασμούς, δεν βγαίνει η άσκηση. Σίγουρα. Σίγουρα, βέβαια. Καλό είναι να μην σε αφορά η αύξηση, λοιπόν. Και επειδή όλο αυτό που βλέπουμε έχουμε να κάνουμε με ιδιωτικές επιχειρήσεις. Δεν έχουμε να κάνουμε με το δημόσιο. Σωστά. Οι μισθοί του δημοσίου παραμένουν σταθεροί. Για να μην πάμε στο θέμα, αν μπαίνει ένας μισθός βασικό στο σπίτι. Έτσι, δηλαδή, ενώ αν υπάρχει ζευγάρι με ένα παιδί, με δύο παιδιά, γιατί υπάρχουν και αυτά και τα ακούμε. Το τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση, ακόμα πιο δύσκολο. Σίγουρα όλοι μαζί πάντως είμαστε σε μια κοινή οικονομία, επαγγελματίες και mm-hmm. μισθωτοί. Και αυτό το οποίο αντιμετωπίζονται καθημερινά είναι η υπέρογγη αύξηση των τιμών. Mm-hmm. Όπου η πρώτη, ας πούμε, μετάφραση όλου αυτού είναι ότι αν το υπολογίσουμε σε σχέση με τις τιμές πριν από δύο χρόνια, θα προτιμούσαν ο κατώτατος μισθός να είχε μείνει στα παλιά δεδομένα και αντίστοιχα τιμές, παρά να έχουμε αυτή την αύξηση, η οποία έχει υπερκαλυφθεί από τον προϋπολογισμό. Με το δώρο Πάσχα, τι θα γίνει σε αυτή την περίπτωση? Το δώρο Πάσχα, πολύ καλή ερώτηση, θα υπολογιστεί με βάση το νέο κατώτατο μισθό mm-hmm. για όποιον εργάζεται την 1η Απριλίου και μετά. Αν κάποιος αποχωρήσει. Υπήρχε περίπτωση να υπολογιστεί με τον προηγούμενο? Όχι, απλά υπήρξε λίγο μια παρερμηνία στην αρχή ότι μπορεί να υπάρχει μια αναλογία με το δώρο μέχρι 31 Τρίτου και αντίστοιχη αναλογία. Πάντα τα δώρα και τα υπολογίζει με το μισθό που έχει όταν το λαμβάνει. Mm-hmm. Άρα τα λογιστεία θα πρέπει να κάνουν υπολογισμό του νέου κατώτατου μισθού και μετά να υπολογίσουν το δώρο Πάσχα. Γιατί κάποιοι το εμφανίζουν σαν έξτρα παροχή αυτό, δηλαδή. Ναι, γελάνε και οι πέτρες. Ευτυχώς, λοιπόν, που. Γελάνε και οι πέτρες. Κύριε Χατζηθεοδοσίου, να ρωτήσω κάτι. Αυτή η αύξηση των μισθών θα φέρει και αύξηση σε κάποιες τιμές προϊόντων ή υπηρεσιών για τους καταναλωτές, παύλα πελάτες? Όταν μια επιχείρηση είναι εντάσεως εργασίας, δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχει υψηλό εργατικό κόστος, ασφαλώς και θα δούμε αύξηση των τιμών, γιατί ουσιαστικά τι σημαίνει εργατικό κόστος? Σημαίνει αύξηση της τιμής για να δημιουργηθεί ένα πωληθεί ένα προϊόν. Άρα νομίζω ότι αυτό είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε.
Επιτρέψτε μου να σας πω, να κάνω ένα σχόλιο για τον κατώτατο μισθό. Ξέρετε, εμείς κύριε Κακούση, οι εκπρόσωποι των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, θέλαμε και θυμίζω ότι πριν 4 χρόνια το επαγγελματικό επιμελητήριο είχε μιλήσει για κατώτατο μισθό 751 τότε. Και θέλουμε σήμερα να είναι πολύ μεγαλύτερη μισθή, να έχουμε μισθούς Ευρώπης, αξιοπρεπείς μισθούς, γιατί θυμίζω οι εργαζόμενοι είναι οι καταναλωτές μας. Αυτό όμως θα έπρεπε να συνοδευτεί και με αντίστοιχες μειώσεις από τα βάρη που έχουν οι επιχειρήσεις και θυμίζω τις 3 μεγαλύτερες. Έχουμε στη χώρα μας το φόρο επιτιδεύματος, ο οποίος είναι μνημονιακός φόρος. Όπως λέμε, είμαστε πλέον εκτός μνημονίων. Άρα θα έπρεπε κάποια στιγμή αυτός να φύγει και θυμίζω ότι όποια αύξηση υπάρχει σήμερα είναι ίση με το φόρο επιτιδεύματος. Δηλαδή, αν βγάζαμε το φόρο επιτιδεύματος και δινόταν η αύξηση, δεν θα υπήρχε κανένα κόστος για τις επιχειρήσεις. Το δεύτερο είναι ότι είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης που έχουμε προκαταβολή φόρου. Προκαταβολή φόρου σημαίνει δανεικά στο κράτος χωρίς επιτόκιο. Και το τρίτο είναι. Για τη δραστηριότητα που θα έχει μια εταιρεία όταν θα δουλέψει του χρόνου. Όταν κάποιος θα επιχειρήσει. Είναι θα σε όλους. Δεν εξετάζει καν. 80% έτσι, όχι. Ναι, δεν εξετάζει καν αν έχει κέρδη ζημίες. Και το τρίτο είναι το μη μισθολογικό κόστος, το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό. Ξέρω ότι εδώ ο αγαπητός μου φίλος ο Ιρός Καβατάς θα πήρε ένα δύσκολο θέμα. Το θέμα του μη μισθολογικού κόστους, γιατί υπάρχει θέμα, όπως ξέρετε, τεράστιο με τον ΕΦΚΑ. Όμως πρακτικά στη χώρα μας έχουμε σε έναν καθαρό μισθό 1.000 ευρώ, 1.100 ευρώ είναι το μη μισθολογικό κόστος. Εδώ θα προσθέσω, επιτρέψτε μου, και αυτό που συνέβη αυτές τις μέρες, την αύξηση των επιτοκίων που έγινε από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, που σημαίνει ότι ένα δάνειο είναι συν 27% εδώ στο από πριν. Φανταστείτε λοιπόν ότι υπάρχουν και επιχειρήσεις πέρα από τους ιδιώτες, οι οποίοι έχουν δάνεια. Δάνεια είτε για κεφάλαιο κίνησης, είτε για δάνεια τα οποία χρειάστηκαν στην επιχείρησή τους γενικά, τα οποία θα έχουν ένα πρόσθετο κόστος. Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι επιχειρήσεις οι οποίες θα είναι δύσκολο να τα ανταπεξέλθουν στα νέα κόστη, μπορεί να προχωρήσουμε και να δούμε. Σήμερα το μέτρο της αύξησης του μισθού αφορά 590.000 εργαζόμενους, αλλά θυμίζω οι 200.000 είναι τετράωρες απασχόλησης. Ναι. Μπορεί να δούμε αύξηση της τετράωρης απασχόλησης, μπορεί να δούμε επιχειρήσεις που δεν αντέχουν να προχωρήσουν σε μειώσεις εργαζομένων, γιατί απλά η κυβέρνηση θα έπρεπε να συνοδεύσει την αύξηση με αντίστοιχες μειώσεις των δυσβάστατων φορών. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπορεί να γίνει, είναι κάτι το οποίο μπορούμε το να συζητάτε. Μπράβο, αναμένετε κάτι τέτοιο ή όχι. Κυρία Λιβαθινού, θυμίζω ότι η ίδια κυβέρνηση είχε πει ότι το φόρος επιτιδεύματος μας λέει κάθε χρόνο ότι είναι θέμα χρόνου να κάποια στιγμή να σταματήσει να πληρώνεται από τις επιχειρήσεις. Και ανού χρόνου δεν μας λέει όμως. Αυτό ακριβώς. Αν λοιπόν σας λέω για άλλη μια φορά. Ναι. Ο φόρος επιτιδεύματος, αν το διαιρέσουμε δια 12, είναι η αύξηση του μισθού. Αν λοιπόν δεν είχαμε το φόρο επιτιδεύματος και γινόταν η αύξηση, τότε δεν θα υπήρχε αυτή η τρομερή επιβάρηση στις επιχειρήσεις. Θα έσβηνε η εξάλληψη του φόρου επιτιδεύματος στην όποια επιβάρηση στις επιχειρήσεις. Κύριε Καβαθά, να ρωτήσω κάτι εγώ, που νομίζω ότι είναι και σημαντικό για όλους εσάς. Πότε θα σταματήσει το κράτος να κάνει κουμάντο μεταξύ ιδιωτών, επιχειρηματιών και εργαζομένων και να τους αφήσει ήσυχους να κάνουν μόνοι τους τις διαπραγματεύσεις τους, να συμφωνούν μόνοι τους όσα αφορούν τις επιχειρήσεις και τους μισθούς των εργαζομένων. Πότε θα σταματήσει αυτό, δηλαδή ποια είναι η κατάλληλη χρονική περίοδος? Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις απαγορεύτηκαν επί μνημονίων, σωστά? Γιατί η Τρόικα. Του 12 με την έκτη πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Έτσι, λοιπόν. Πότε θα σταματήσει να κάνει κουμάντο το κράτος στα ταμεία σας και στις τσέπες μας? Νομίζω ότι πρέπει επιτέλους, αν έχουμε βγει πραγματικά από τα μνημόνια, και να επανέλθει ο καθορισμός του κατώτατου μισθού στα χέρια των εθνικών κοινωνικών εταίρων. Άλλωστε, όποια αύξηση δίνεται όλα αυτά τα χρόνια, είτε από την προηγούμενη κυβέρνηση είτε από την παρούσα, είναι μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Άλλος αποφασίζει και άλλος πληρώνει. Χωρίς να λαμβάνεται υπόψη, όπως έλεγε και ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Γιάννης Χατζηδοσίου, το κόστος που μπορεί να δημιουργήσει μια επιχείρηση, και βεβαίως δεν είμαστε κατά της αύξησης του κατώτατου μισθού. Άλλωστε η ΓΕΣΕΒΕ ήταν εκείνη μέσα από την διαβούλευση για τον κατώτατο μισθό, την κουτσιρεμένη διαβούλευση, και προτείνει με την αύξηση αυτή που βλέπουμε σήμερα. Αλλά από την άλλη πλευρά περιμέναμε μέτρα ανακούφιση των επιχειρήσεων. Τέλος επιτιδεύματος, προκαταβολή φόρου, το υπολοιπόμενο της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών, σύμφωνα με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού, είχε πει για 5% μείωση. Έχουμε 4,4 μέχρι στιγμής μείωση των ασφαλιστικών εισφορών. Θα μπορούσε να δώσει αυτό το 0,6. Θα ήταν πραγματικά μια κίνηση ότι βλέπει και την πλευρά των επιχειρήσεων και όχι
την πλευρά των εργαζομένων, που εμείς συμφωνούμε απόλυτα με την ανάγκη αύξησης του κατώτατου μισθού. Αλλά υπάρχει και ένα αλλά, κύριε Καβαθά, σε όλα αυτά έτσι όπως μας τα λέτε. Υπάρχει ένα κόστος, διότι, κύριε Λιβαδινού, έχουμε αύξηση του κόστου λειτουργίας των επιχειρήσεων μέσα από την εκτείναξη του κόστους ενέργειας, του πρώτων υλών και εμπορευμάτων και καθημερινά. Το κόστος δανεισμού. Το κόστος δανεισμού, τα έλεγε ο Γιάννης προηγουμένως σε σχέση και με τα επιτόκια. Έχουμε τρίτη φορά, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, η τέταρτη, η Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα να αυξάνει τα επιτόκια, τα οποία κάνουν ακριβότερο το χρήμα ως για τη ρευστότητα των μικρών επιχειρήσεων, όσες μπορούν να περάσουν το κατόφλι των τραπεζών, αλλά ταυτόχρονα αυξάνει το κόστος και για δάνεια που έχουν πάρθει στο παρελθόν. Σωστά. Αυτά χωρίς κανένα αντίμετρο για τις πλευρά της πολιτείας. Οπότε, κύριε Χατζηθεοδοσίου, βλέπουμε ότι η επόμενη μέρα που θα ξημερώσει και για τις επιχειρήσεις δεν είναι εύκολες μέρες. Και σίγουρα κάτι θα περιμένουν και θα αναμένουν από την κυβέρνηση, έτσι δεν είναι? Κοιτάξτε, όλα αυτά έχουν σχέση πάντα με το κύριο. Προλαβαίνετε τώρα στην παράταση της καθυστερήσεις, γιατί μετά τις εκλογές... αργήσουμε πάλι να τα ξαναδούμε αυτά τα θέματα. Του ταμείου δεν λέω ότι αναγνωρίζεται. Όπως το λέτε. Αν αυτά όλα συνοδευτούν με αύξηση του τζίρου, ξέρετε, όλα έχουν σχέση με τους τζίρους. Αν αύριο το πρωί έχει κάποιος βλέπει ότι θα έχουμε τόσο μεγάλη ανάπτυξη, ότι αυξάνονται οι τζίροι και μπορεί να απορροφήσουν όλες αυτές τις αυξήσεις, τότε μπορεί να βρεθεί μια ισορροπία. Αν όχι, νομίζω ότι δεν θέλει ιδιαίτερες γνώσεις να καταλάβουμε ότι όταν αυξάνεις το κόστος λειτουργίας, αυτό σημαίνει ή η επιχείρηση καταφέρει να αυξήσει τον τζίρο, ή αφού δεν καταφέρει να αυξήσει τον τζίρο, θα πρέπει κάτι να κάνει. Και αυτό έχει σε σχέση με αυτά που έλεγα προηγουμένως. Ή θα αναγκαστεί να μειώσει προσωπικό, ή θα βάλει τετράωρια απασχόληση, ή θα κλείσει. Όπως το να ρωτήσω κάτι. Λουκέτο, λοιπόν. Θα είμαστε και οι τρεις μετά τις εκλογές εδώ πέρα να τα συζητάμε με τους ίδιους, με τις ίδιες ιδιότητες? Ή θα έχουμε κανένα βουλευτή μέχρι τότε από τους τρεις σας? Εξ όσων γνωρίζω, ο βουλευτής δεν θέλει να γίνει κανείς από τους τρεις μας. Εγώ βλέπω ότι ένας απαντάει, δεν ξέρω τώρα. Εγώ σε διαβεβαιώ. Αφήνει με τον ένα να πει για τους τρεις. Εντάξει τότε. Εντάξει. Λοιπόν, από την ίδια πλευρά, κύριε Καρμούς. Τι είπε η μύγα που σας περιτριγυρνά, κύριε Πρόεδρε? Να σας πω κάτι. Νομίζω ότι όλοι εμείς που ασχολούμαστε με τα κοινά, και επιτρέψτε μου, και ο Γιώργος και εγώ ασχολούμαστε πάνω από 40 χρόνια, αυτό που θέλουμε είναι να προσφέρουμε στην κοινωνία και το αποδεικνύουμε συνειδητά. Αυτό που έχει σημασία είναι αν από μια θέση, είτε είναι πρόεδρος του επιμελητηρίου, είτε είναι πρόεδρος Γεσεβή ή κάποια άλλη, μπορείς να προσφέρεις στην κοινωνία αυτό που εσύ φαντάζεσαι και οραματίζεσαι. Αυτό νομίζω είναι το σημαντικό. Όλα τα άλλα επιτρέψτε να μην τα θεωρώ τόσο σημαντικά, επειδή καταλαβαίνω την ερώτησή σας, θα σας πω ότι έλεγα στο παρελθόν. Πρέπει να εκφράζουμε πάντα το όλον. Έχουμε αποδείξει ως θεσμικοί φορείς ότι θέλουμε να εκφράζουμε το όλον. Αν εκφράζω στο όλον, θα μπορούσα να υπηρετήσω από μια άλλη θέση, θα το έκανα. Αν όχι, δεν πρόκειται να το κάνω. Εμείς την ψηλοπήραμε, λοιπόν, την απάντησή μας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και τους τρεις. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε θερμά. Καλή εβδομάδα.